Καλησπέρα. Δημήτρη. Δήλωσε ο. Ποιος δήλωσε? Ο Σταρόβας. Δήλωσε ο Σταρόβας ότι θα ήθελε να κάνει one night stand μαζί σου. Έτοιμη για μπι. Χαίρομαι. Συγγνώμη, μόνο αυτό απαντάς. Είναι πάρα πολύ τιμητικό. Να και κάποιος που διάλεξε εμένα για τον Αρναούτογλου. Δεν δυναμείτε, καλά, Δημήτρη. Δημήτρη, ο Σταρόβας είπε ότι ο Αρναούτογλου γεννήθηκε για να έχει δίκαιο. Τι λες εσύ γι' αυτό? Έχει δίκιο. Όχι. Και ο Σταρόβας και ο Αρναούτογλου. Και οι δύο. Δεν μου λες, όταν άκουσες τη δήλωση, πες μου τι σκέφτηκες. Έλα, τιμή μου είναι. Καταρχάς, εγώ τον εκτιμώ πολύ τον Δημήτρη. Ναι. Και το είπε, είπε ότι δεν μπορώ να καταλάβω και τις γυναίκες πώς λειτουργούν, λέει. Και δεν ξέρω από ποιον θα γοητευόμουν. Και έφτιαχνε κάποιον να τον γοητεύσει. Και βρήκε εμένα τώρα κι αυτός. Τι να πω, ξέρω εγώ, είναι και στη δίαιτα ο Δημήτρης τώρα. Είναι. Τι είναι? Στη δίαιτα, λέει. Είναι και στη δίαιτα τώρα και του φαίνονται όλα ωραία. Γι' αυτό, γι' αυτό. Εγώ όταν κάνω διατροφή παίρνω τα. Δηλαδή, από τα τηλεφωνικά και τα βλέπω και εκεί είναι τσόντε. Δημήτρη. Εμείς πάντως μόλις το ακούσαμε, εντυπωσιαστήκαμε πρώτον με το χιούμορ του και δεύτερον που επέλεξε εσένα. Άρα αναγνωρίζει τους αυθεντικούς, στυλάτους και ταλαντούχους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ή αν απλά έχει καταλάβει τα σωματικά μου προσόντα. Αλλά και πάλι μέσα έχει πέσει. Μπράβο, Δημήτρη. Μάλιστα, Δημήτρη. Εξάλλου ξέρετε ότι ο Σταρόβας παίζει εκπληκτική κιθάρα. Και αυτό σημαίνει κάτι, φανταζόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζει την καλή χορδή. Έτσι. Μάλιστα, συγχαρητήρια, Δημήτρη. Να είσαι καλά και σκυσανότερα. Συγχαρητήρια και σε εσάς, παιδιά, που με βγάλετε στον αέρα. Ευχαριστούμε, τα φιλιά μας, Δημήτρη, τα φιλιά μας. Σ' αγαπάμε πολύ.